Να ακούσουμε καλύτερα από τον κύριο Γιώργο Κυριακέλη, υποψήφιο βουλευτή στην Χέλτ Κηδική, με την Ελλήνων Συνέλευση, σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την ασφάλεια. Καλημέρα, κύριε Κυριακέλη. Καλημέρα, κύριε Σαμάδη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Ναι, λοιπόν, σας ακούμε. Πάμε κατευθείαν, διότι φάγαμε ένα πενταλεπτό. Και πάμε, συνήθως είναι 10.30 ώρα μιλάμε, δεν έχουμε μεγάλη απόκληση. Πάντως σας ακούμε λοιπόν, λέτε ότι χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να δημιουργήσει κανείς. Είναι μια αλήθεια αυτό βέβαια, αλλά να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις για το θέμα αυτό. Κύριε Σαμάδη, η ασφάλεια είναι ένα τεράστιο κομμάτι μέσα στην πολιτεία, το οποίο στην ανάλυση μας θα δούμε ότι ο πολίτης σήμερα βιώνει σε ένα περιβάλλον χωρίς καθόλου ασφάλεια σε τίποτα. Πράγματι δεν μπορείς να δημιουργήσεις ένα περιβάλλον το οποίο δεν σου παρέχει ασφάλεια, και όταν ακούμε ασφάλεια συνήθως ο νους μας, αν το θέλετε, πηγαίνει μόνο στη σωματική ακαιρεότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε συνδέσει πολύ με την ασφάλεια, αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι μόνο της ασφάλειας, το οποίο σε ένα... την ολότητά της η ασφάλεια πραγματικά δεν την έχουμε αναπτύξει, δεν την έχουμε, αν το θέλετε, συνδέσει με την πολιτεία και με τους τομείς της πολιτείας, και αυτό είναι κάτι το οποίο καλούμαστε να το κάνουμε και σήμερα εμείς εδώ και σε αυτή την εκπομπή και να το αναλύσουμε για να δούμε πώς πραγματικά διώρουμε σε ένα περιβάλλον χωρίς καθόλου ασφάλεια σε τίποτα, ακόμα και αν εμείς θεωρούμε ότι η ασφάλεια είναι αυτό το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τη σωματική ακαιρεότητα και ότι εντάξει, είμαστε ασφαλείς, δεν κινδυνεύουμε από κάτι. Μέσα στην πολιτεία λοιπόν υπάρχουν διάφοροι νευραλγικοί άξονες, υπάρχουν διάφοροι τομείς, όπως είναι ο τομέας της εργασίας, και θα τα πιάσω ένα-ένα για να τα δούμε, για να δούμε λίγο πόσο ο Έλληνας πολίτης σήμερα καλείται να ζήσει σε αυτό το περιβάλλον χωρίς ασφάλεια. Μιλάμε λοιπόν για εργασία, και αν μιλήσουμε για ασφάλεια θα πρέπει να μιλήσουμε για ασφάλεια στην εργασία και για την ασφάλεια της ίδιας της εργασίας. Ο πολίτης θα πρέπει να εξετάσουμε και να δούμε κατά πόσο σήμερα πραγματικά έχει ασφάλεια μέσα στην εργασία του, όχι μόνο κατά πόσο είναι ασφαλισμένος εάν πάθει κάτι, να αποζημιωθεί οτιδήποτε άλλο, αλλά εάν του παρέχεται σήμερα πραγματικά η ασφάλεια στην εργασία, αν θα συνεχίσει να έχει αυτή την εργασία, αν θα συνεχίσει η εργασία να του παρέχει όλα αυτά τα οποία χρειάζεται για να ζήσει και ούτου καθεξής. Βλέπουμε σήμερα και όλα αυτά τα χρόνια τα οποία ζούμε και διαβιώνουμε σε αυτή τη χώρα ότι ο πολίτης πραγματικά δεν βιώνει με ασφάλεια στην εργασία του, δεν του διασφαλίζει κανένας ότι την επόμενη μέρα θα συνεχίσει να έχει εργασία ή ότι η εργασία του θα συνεχίσει να του αποφέρει τα ίδια κέρδη ώστε να μπορεί πραγματικά να ζήσει και να διαβιώσει με αξιοπρέπεια. Να μιλήσουμε για την ασφάλεια της υγείας. Βλέπουμε σήμερα και εδώ και πάρα πολλά χρόνια το σύστημα υγείας το οποίο νοσεί πραγματικά, δεν έχουμε υγεία πραγματική. Ο Έλληνας πολίτης ταλαιπωρείται απίστευτο όταν έχει να κάνει με νοσοκομεία και με ιατρική περίθαλψη, παρόλο που πληρώνει αδρά για αυτό το πράγμα. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μια διαδικασία η οποία να ασφαλίζει τον τομέα της υγείας, να ασφαλίζει ότι το προσωπικό το οποίο θα εργάζεται εκεί θα είναι συγκεκριμένο, θα έχει όλα αυτά τα οποία χρειάζεται η υγεία για να μπορέσει πραγματικά ο πολίτης να έχει όλες τις παροχές που χρειάζεται και να μην ταλαιπωρείται καθόλου. Και όλα αυτά τα οποία φυσικά θα χρειαστούν για τον πολίτη για να του παρέχονται, αυτά όλα βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν, και βλέπουμε πραγματικά πώς έχουν αφήσει και πώς έχει μείνει η υγεία μας ουσιαστικά χωρίς ασφάλεια. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε λίγο το επίπεδο της ασφάλειας για το οποίο συζητάμε. Εάν θα δούμε τώρα και εξετάσουμε πραγματικά την ασφάλεια σε όλους τους τομείς, όπως είναι η ασφάλεια στην παιδεία, να διασφαλίσουμε ότι πραγματικά η παιδεία μας θα μείνει αναλύωτη, χωρίς κανένας να επηρεάζει πραγματικά την γνώση η οποία προβάλλεται, να είναι πραγματική, χωρίς κανένας να αλλοιώνει αυτή τη διαδικασία, χωρίς κανένας να αλλοιώνει την μέθοδο με την οποία τα παιδιά μας σήμερα μαθαίνουν και να μπορούν πραγματικά να μαθαίνουν, να ασφαλίσουμε δηλαδή την παιδεία. Να δούμε την ασφάλεια της ίδιας της οικονομίας, και δεν είναι ένα τεράστιο κομμάτι που μπορούμε να σταθούμε σε μια εκπομπή δηλαδή μόνο για αυτό το κομμάτι. Και αυτό είναι πραγματικά κάτι που θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει όλους, γιατί μιλάμε για οικονομία, μιλάμε για Υπουργείο Οικονομικών, έχουμε τους αρμόδιους υπουργούς, έχουμε τους επιστήμονες, έχουμε αυτούς οι οποίοι είναι οικονομολόγοι
Έχουν τελειώσει τα πανεπιστήμια τους και είναι μεγαλόσιμοι αυτοί οι οποίοι καθορίζουν την οικονομία της χώρας. Και παρόλα αυτά, κύριε Σαμάρη και αγαπητοί ακροατές, βλέπουμε ότι δεν έχουν καταφέρει να ασφαλίσουν την οικονομία του Έλληνα πολίτη. Βλέπουμε πραγματικά τη χώρα μας σε μια οικονομική κατάπτωση, θα έλεγα, με μια πορεία πραγματικά μέσα από διαδικασίες που έφεραν τη χώρα πραγματικά να φτάσει σε σημείο χρεοκοπίας. Έχουν πραγματικά φτάσει τους μισθούς των Ελλήνων πολιτών εκεί που δεν έπρεπε να φτάσει πραγματικά για να μπορέσει ο Έλληνας πολίτης να διαβιώσει. Βλέπουμε πραγματικά με ένα κουμπί να ανεβαίνουν τα πάντα σε πάρα πολύ υψηλές τιμές, όπως είναι το ρεύμα, όπως είναι τα καύσιμα, τα τρόφιμα, όλα τα πάντα έχουν ανεβεί και βλέπουμε πραγματικά πώς οι ίδιες. Και δεν ξέρουμε πού θα φτάσουν κιόλας, διότι διαρκώς έχουν ανωδική πορεία και τα μαντάτα και το γενικότερο κλίμα δεν είναι και το καλύτερο. Και κάνουν άρα, όλοι. Ναι. Άρα κύριε Σαμάδη, βλέπουμε ότι έχουμε ένα μεγάλο επιτελείο οικονομολόγων και το αρμόδιο Υπουργείο και τους υπουργούς και ούτω καθεξής για να καθορίζουν και να κανονίζουν την οικονομία της χώρας και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι δεν έχουν διασφαλίσει την οικονομική σταθερότητα. Δεν έχουν διασφαλίσει την οικονομία σε τέτοιο επίπεδο ώστε να είναι σε μια ισοζυγία και το κράτος αλλά και ο ίδιος ο πολίτης να έχει μια σταθερή οικονομική κατάσταση για να μπορεί να διαβιώσει. Παρόλο που πληρώνονται όλοι για να κάνουν αυτή την εργασία, βλέπουμε ότι η οικονομία μας δεν έχει ασφαλιστεί. Και ποιος είναι αυτός πραγματικά, γιατί πολύ εύστοχα τον τοποθετήσατε, που θα βάλει, αν θέλετε, ένα φρένο σε αυτή την άνοδο. Ποιος ξέρει μέχρι πού θα φτάσει αυτή η άνοδο στην ακρίβεια. Κανονικά έπρεπε να μπει ένα φρένο, αλλά τώρα έχουν και τη δικαιολογία να επικαλούνται. Φταίει ο πόλεμος εκεί, φταίει ο πόλεμος εκεί. Και όταν δεν είχαμε πόλεμο, βέβαια πάλι τα ίδια. Όταν μιλώ για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάλι τα ίδια είχαμε, βέβαια όχι με τέτοιους ρυθμούς, αλλά τώρα δεν ξέρω, είναι και δικαιολογία, είναι και πραγματικά κάποια πράγματα. Αλλά υπάρχει περιπτώσει, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει σταθερότητα, κανένας δεν μπορεί να κανονίσει την πορεία του, διότι διαρκώς έχουμε αυτές τις αλλαγές. Εκεί είναι το πρόβλημα και το πρόσθετο πρόβλημα, διότι τα προβλήματα υπήρχαν. Έτσι και Σαμάδη, άρα βλέπουμε πραγματικά ότι ο πολίτης καλείται να διαβιώσει σε ένα περιβάλλον χωρίς ασφάλεια. Έχουν αφήσει τον πολίτη τελείως εκτεθειμένο πραγματικά, όλοι αυτοί όσοι διοικούν και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να το δούμε στην ολότητά του. Γιατί ουσιαστικά βλέπουμε εδώ πέρα ότι χωρίς ασφάλεια πραγματικά ο πολίτης δεν μπορεί να δημιουργήσει και δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος και ο πολίτης είναι πραγματικά δημιουργός. Και αυτό που ήρθε να επιτελέσει εδώ σε αυτή τη ζωή είναι να δημιουργήσει και να προσφέρει όλες του τις δημιουργίες απλόχερα στο σύνολο. Και επειδή θέλω να σταθώ πραγματικά σε τέσσερις πολύ βασικούς πυλώνες που θέλω να αναδείξω όσον αφορά την ασφάλεια και έχει πραγματικά σημασία να το δούμε. Πέρα από όλους τους τομείς που μπορούμε να πούμε για την ασφάλεια που είναι η ασφάλεια της τροφής και του νερού για το τι τρώει και για το τι πίνει ο Έλληνας πολίτης, για την ασφάλεια της μετακίνησης, για το πόσο ασφαλής είναι ο πολίτης όταν μετακινείται, για την ασφάλεια την εσωτερική γενικότερα, αλλά και την εξωτερική, ασφάλεια. Τέσσερις τομείς πολύ βασικοί που πρέπει να δούμε, που πραγματικά είμαστε παντελώς εκτεθειμένοι. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα στην ασφάλεια της δικαιοσύνης, που δεν υπάρχει σήμερα δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Παρόλο που υπάρχει αυτό που λέμε το σύστημα της δικαιοσύνης, υπάρχουν οι αρμόδιοι, οι δικαστές, οι εισαγγελείς, οι δικηγόροι και όλοι αυτοί οι οποίοι συστήνουν το σώμα της δικαιοσύνης, θα λέγαμε, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα πουθενά και σε τίποτα. Ενώ η χώρα μας βιώνει πραγματικά μια τεράστια κατάπτωση σε όλους τους τομείς και βλέπουμε πραγματικά τεράστιες απάτες και σκάνδαλα με δημόσιο χρήμα να συμβαίνουν, βλέπουμε πουθενά ότι δεν υπάρχει απόδοση του δικαίου. Δεν υπάρχει πουθενά δικαιοσύνη και παρουσία της δικαιοσύνης. Και δεν έχει ασφαλίσει κανένας πραγματικά ότι η δικαιοσύνη θα λειτουργεί ανεξάρτητα και θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για να μπορέσει να λειτουργεί όπως πρέπει. Έχει μείνει, αν το θέλετε, η δικαιοσύνη χωρίς ασφάλεια. Δεν την έχει ασφαλίσει κανείς. Έπειτα, αυτό που πρέπει να δώσουμε όλη σημασία σαν πολίτες είναι ότι δεν υπάρχει ασφάλεια στην ψήφο του Έλληνα πολίτη. Κάθε 4 χρόνια μας καλούν πραγματικά να δώσουμε την ψήφο μας, να κάνουμε την επιλογή μας ως έθνος, γιατί μας καλούν σε εθνικές εκλογές για να τους δώσουμε την εντολή και σημειωτέρω ότι η εντολή πάντα δίνει ο ανώτερος τον κατώτερο και όχι το αντίστροφο. Ο Έλληνας πολίτης, όποιος από το σύνολο πάει να ψηφίσει, γιατί βλέπουμε
μεγάλα ποσοστά πραγματικά του έθνους να μην πηγαίνουν να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές, να αφήνει την ψήφο του να φεύγει και να θεωρεί ύστερα ότι αυτό που ακούει σαν ανακοίνωση από τα κανάλια και από αυτά που λένε τα exit polls είναι αυτά τα πραγματικά αποτελέσματα. Αλλά ποιος είναι αυτός, κύριε Σαμάδη και αγαπητοί ακροατές, ο οποίος διασφαλίζει πραγματικά την ασφάλεια της ψήφου ότι ο πολίτης πραγματικά ψήφισε αυτό το οποίο επέλεξε ο πολίτης και βγήκε αυτό που ψήφισε? Υπάρχει κάτι τέτοιο, κύριε Σαμάδη, που να το ασφαλίζει αυτό? Λοιπόν, εντάξει, 100% δεν υπάρχει τίποτα, έτσι, ασφάλεια δεν υπάρχει σε τίποτα αν το επεκτείνει κανείς. Εσείς βέβαια φαντάζομαι εννοείται κάτι άλλο. Όχι, γιατί και άλλοι έτσι, υποψήφοι βουλευτές της Ελλήνων Συνέλευσης λένε ότι τα αποτελέσματα νοθεύονται, μεθοδεύονται και πάει λέγοντας. Από τη στιγμή, κύριε Σαμάδη, που δεν μετράει, δεν μπαίνει σε διαδικασία να μετρήσει το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών και μετράει μια ξένη εταιρεία όλα αυτά τα αποτελέσματα, και από τη στιγμή που, αν το θέλετε, και ο ίδιος ο Έλληνας πολίτης δεν μένει να επιβεβαιώσει αυτή τη διαδικασία, πώς είμαστε σίγουροι πραγματικά ότι τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία ανακοινώνονται? Όταν από τη στιγμή που οι κάλπες κλείνουν, ας το πούμε, στις 7, στις 7 και 10 ήδη γνωρίζουμε κυβέρνηση χωρίς να έχουμε τελειώσει το μέτρημα των εκλογικών σάκων. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά, και η αλήθεια είναι ότι η Ελλήνων Συνέλευσης καλεί όλους τους ανθρώπους να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία πραγματικά στις επόμενες εκλογές, να μετρήσουμε τις ψήφους για να δούμε τι πραγματικά γίνεται, γιατί η ασφάλεια είναι ένα τεράστιο κομμάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε όλοι, και η ασφάλεια της ψήφου συγκεκριμένα, που είναι μια διαδικασία πραγματικά στην οποία ο πολίτης καλείται να επιλέξει και δεν ασφαλίζει κανένας πραγματικά την ίδια την ψήφο του Έλληνα πολίτη. Αλλά ένα πολύ σοβαρό ακόμα κομμάτι μέσα σε αυτά που θέλω να θίξω όσον αφορά την ασφάλεια είναι η ασφάλεια της διοίκησης. Γιατί βλέπουμε, κύριε Σαμάδη, ότι ο Έλληνας πολίτης καλείται να ψηφίσει. Το αποτέλεσμα ενδεχομένως θα τον ευχαριστεί, αν είναι αυτό το οποίο έχει επιλέξει ο ίδιος ή όχι, δεν θα το εξετάσουμε τώρα. Το αποτέλεσμα μπορεί και να μην τον ευχαριστεί, και παρόλα αυτά βλέπουμε, κύριε Σαμάδη, πως όλα αυτά τα χρόνια, όποια κυβέρνηση και να βγει, όποιο κόμμα και να βγει στη διακυβέρνηση της χώρας, ο Έλληνας πολίτης δεν μένει ποτέ ευχαριστημένος στο σύνολό του. Δηλαδή αυτά που πρέπει να του παρέχονται δεν του παρέχονται, και μάλιστα δημιουργείται και ένα περιβάλλον το οποίο τον δυσκολεύει συνεχώς να ζήσει και να διαβιώσει, να εργαστεί, να δημιουργήσει, να προσφέρει και να μπορέσει να απολαύσει, αν το θέλετε, και τις παροχές της ίδιας της πολιτείας αλλά και την ίδια του την ζωή. Ναι. Άρα βλέπουμε ότι, με συγχωρείτε, ο Έλληνας πολίτης είναι πραγματικά εκτεθειμένος στο να περιμένει κάθε όποτε θα ξαναγίνουν εκλογές για να μπορέσει να αλλάξει ενδεχομένως την κυβέρνηση, να αλλάξει το κόμμα που θα κυβερνήσει, μήπως και μπορέσει και δει μια άσπρη μέρα. Και δεν ασφαλίζει κανένα στο κομμάτι της διοίκησης ότι αυτός που θα διοικήσει θα κάνει πραγματικά αυτά που εκτελεί, αυτά που έχει υποσχεθεί. Λοιπόν, ασφαλώς ίσως είναι και αυτό και η αιτία που βλέπουμε, ενώ κάποτε δόθηκαν μάχες για το δικαίωμα της ψήφου, σήμερα υπάρχει μια τεράστια αποχή που καμία φορά αγγίζει και το 50%, και ίσως αυτό είναι ένα μεγάλο κακό, αλλά σημαίνει ότι ο κόσμος έχει απογοητευτεί με όσα βιώνει. Αυτό που λέτε και εσείς που είπατε ότι ψηφίζει αλλά οι προσδοκίες του από ένα σημείο και μετά βλέπει να μην υλοποιείται τίποτα από όλα αυτά και απογοητεύεται, και στο τέλος πολλοί δεν πάνε να ψηφίσουν κιόλας. Εσείς τι προτείνετε για να ξεπεραστούν όλα αυτά, για να υπάρχει αυτή η ασφάλεια που λέτε? Τα λέω εσείς, ενώ η Ελλήνων Συνέλευσης. Κύριε Σαμάδη, αυτά που πρέπει να γίνουν είναι πολύ ουσιαστικά και είναι αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα οποία ένας πολίτης, δυστυχώς, αν το θέλετε να το πω έτσι, τα περιμένει από μηχανισμούς οι οποίοι πραγματικά δεν είναι σε θέση να τα εκτελέσουν, γιατί δεν είναι πραγματικά αυτές τις προθέσεις τους και το έχουν αποδείξει πλέον. Αυτό που η Ελλήνων Συνέλευση καλείται να προσφέρει ουσιαστικά στο σύνολο των πολιτών, και αυτό το οποίο λέει σε όλους τους πολίτες, είναι ότι για να μπορέσουμε να έχουμε ασφάλεια σε όλους αυτούς τους τομείς σήμερα στην πολιτεία μας, για να μπορέσουμε να έχουμε ασφάλεια στη διοίκηση, στην παιδεία, στην υγεία, να έχουμε ασφάλεια στην εργασία, στη δικαιοσύνη και σε όλους αυτούς τους νευραλγικούς άξονες, θα πρέπει να κάνει την εμφάνισή του ο ίδιος ο πολίτης. Γιατί πρώτα απ' όλα η πολιτεία απαρτίζεται από πολίτες, και για να μπορέσει να συσταθεί μια πολιτεία
αυτό το πρέπει το σύνολο των πολιτών. Οι πολίτες στείλουν την πολιτεία. Οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν την οικονομία, αυτοί κινούν την οικονομία και για αυτούς δημιουργείται, αν το θέλετε. Για αυτούς δημιουργείται η εργασία και οι ίδιοι πολίτες δημιουργούν την εργασία, οι ίδιοι πολίτες δημιουργούν την παιδεία, την υγεία και όλους αυτούς τους νευραλγικούς τομείς. Και αν το θέλετε, και για τους ίδιους τους πολίτες δημιουργούνται και οι νόμοι, οι οποίοι υπάρχουν για να λειτουργούν και να δημιουργούν ένα κλίμα ισορροπίας μέσα στην πολιτεία και ένα κλίμα ασφάλειας. Εάν λοιπόν ο πολίτης παραμένει και μένει αδρανής και αμέτωχος, ασφάλεια στην πολιτεία δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ. Γιατί αν το θέλετε, ο πολίτης, ο οποίος γαλουχείται μέσα στην πορεία της ζωής του για να γίνει ο πολίτης με γνώση πραγματικά για την πολιτεία του και συμμετοχή στα κοινά, έρχεται και προασπίζει την πολιτεία του γινόμενος ο πλήτης, πολίτης ο πλήτης. Μόνο ο πολίτης λοιπόν, όταν με γνώση πραγματικά και αλήθεια μπορεί να γίνει, να φτάσει σε αυτό το επίπεδο και να μετέχει στα κοινά, μπορεί να γίνει ένας ο πλήτης πραγματικός, ο οποίος είναι και αυτός ο οποίος ασφαλίζει σε πραγματικό επίπεδο την ίδια του την πολιτεία. Ασφαλίζει όλους αυτούς τους τομείς, ασφαλίζει τον τομέα της διοίκησης και ασφαλίζει και την διαδικασία παραγωγής νόμων. Γιατί σήμερα βλέπουμε να παράγονται νόμοι αντιανθρώπινοι, αντιαξιακοί, πραγματικά χωρίς καμία ηθική, οι οποίοι δυναστεύουν τους πολίτες και δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο νομοθέτης, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος παράγει αυτούς τους νόμους για εμάς. Και εμείς καλούμαστε να ζήσουμε σε ένα τέτοιο. Όμως από την άλλη πλευρά, μπορούν να ισχυριστούν όλοι αυτοί οι οποίοι νομοθετούν, λένε ότι είμαστε με την εντολή αυτών των πολιτών, εξ ονόματός τους νομοθετούμε για το καλό τους και πάει λέγοντας, λένε με λίγα λόγια, λέει, δεν ήρθαμε εδώ με το στανιό, αυτοί μας στείλανε. Συνεπώς το όπλο και τα πυρομαχικά του κόσμου είναι η εκλογική διαδικασία, αλλά από εκεί και πέρα βλέπουμε, μπορεί να μην είναι ευχαριστημένοι με τις επιλογές, αλλά επιμένουν εκεί. Αυτό που θα πρέπει να αντιληφθούμε, κύριε Σαμάδη, πραγματικά είναι ότι όταν τους δίνουμε την διαδικασία, όταν τους δίνουμε την δύναμη να μας αντιπροσωπεύσουν και όχι να μας εκπροσωπήσουν, γιατί έχει διαφορά το ένα με το άλλο, ναι. Τους δίνουμε ουσιαστικά τη δικαιοδοσία να πράξουν είτε υπέρ μας είτε κατά μας. Και αυτοί πράττουν μόνο κατά μας. Δεν έχουν πράξει υπέρ μας ούτε μία φορά πραγματικά στην ιστορία για να δούμε κάτι το οποίο πραγματικά θα είναι προς το δίκαιο το δικό μας, το δίκαιο του συνόλου. Αυτή τη διαδικασία όμως και αυτή τη δύναμη τους τη δίνουμε εμείς ως οι ανώτεροι, ως οι κυρίαρχοι, ως αυτοί οι οποίοι είμαστε ιδιοκτήτες και αναγκαστικά θέλοντας κι εμείς. Οι διαχειριστές πρέπει να ζητήσουν την άδεια από τους ιδιοκτήτες. Άρα την δύναμη, την πραγματική δύναμη και δυνατότητα την έχουμε εμείς στα χέρια μας και τους την παραδίδουμε κάθε 4 χρόνια κάθε όποτε έχουμε εκλογές. Γι' αυτό και πραγματικά λέω και η Ελλήνων Συνέλευση λέει ότι μόνο με την εμφάνιση του πολίτη, ο οποίος μετέχοντας κρίσεως και αρχής με ένα πραγματικό γνωσιακό επίπεδο θα γίνει ο πλήτης, θα είναι και αυτός ο οποίος μπορεί να ασφαλίσει την πολιτεία του σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα. Άρα λοιπόν, αν το θέλετε, μέσα στην πορεία της ζωής μας είδαμε τα κόμματα πώς λειτουργούν, ποιες είναι οι προθέσεις τους και ποια είναι, αν το θέλετε, και τα αποτελέσματα πέρα από τις υποσχέσεις και από αυτά που λένε δημόσια και προεκλογικά ότι θα κάνουν. Και έχουμε δει ότι δεν έχουν προσφέρει τίποτα πραγματικά στο σύνολο του Έλληνα πολίτη και του ελληνικού έθνους, αν το θέλετε. Άρα η Ελλήνων Συνέλευση συστήθηκε και συστάθηκε πραγματικά και καλεί όλους τους ανθρώπους να μπουν σε αυτή τη διαδικασία για να καταλάβουν πραγματικά ότι εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι ανήκουν τα πάντα. Η παιδεία, η υγεία, η ασφάλεια, η οικονομία, αυτοί που την έχουν πραγματικά, την έχουν φτάσει στον πάτο πραγματικά και δεν ξέρουμε μέχρι πού θα φτάσει ακόμα. Και όλη αυτή η διαδικασία που εκτελείται μέσα στην πολιτεία μας, όλα και τα πάντα, η γη, ο πλούτος, όλα είναι δικά μας. Και τα έχουμε παραδώσει πραγματικά σε χέρια αναρμόδια να τα διαχειριστούν εις βάρος μας. Και το μόνο που κάνουν είναι να κερδοσκοπούν και εμείς πραγματικά να βγαίνουμε ζημιωμένοι κάθε 4 χρόνια να είμαστε και σε μια χειρότερη κατάσταση. Και αν το θέλετε, υπάρχει και αυτό που λένε κάθε πέρυσι και καλύτερα. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το σταματήσουμε και οι μόνοι που μπορούμε να το σταματήσουμε είμαστε εμείς στην ένωσή μας και στη βάση πραγματικά της ίδιας της δημοκρατίας. Που η δημοκρατία είναι μόνο η δημόσια διοίκηση και τίποτα άλλο. Είναι η διαδικασία στην οποία όλα τα δημιουργήματα, όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι πολίτες πραγματικά αποφασίζουν για το τι πρέπει να γίνει, γιατί υπάρχει ανάγκη να γίνει. Γιατί υπάρχει ανάγκη πραγματικά να στήσουμε την πολιτεία μας.
Υπάρχει σήμερα μια πραγματική ανάγκη να στήσουμε την πολιτεία μας, αλλά και να την ασφαλίσουμε. Να την ασφαλίσουμε με δίκαιους νόμους, με αξιακά πρωτόκολλα, με νόμους οι οποίοι θα έχουν μέσα τους ηθική, με μια πραγματική οικονομία, με μια παιδεία πραγματική, η οποία πραγματικά θα βγάζει πολίτες, οπλίτες, και εμείς θα είμαστε αυτοί οι οποίοι, δομώντας αυτή την πολιτεία και ασφαλίζοντάς της πραγματικά, θα δώσουμε στους ανθρώπους την επόμενη μέρα. Αλλά όλο αυτό για να γίνει θα πρέπει να γίνει από το σύνολο των πολιτών, κύριε Σαμάρα. Μάλιστα. Γιατί ο πολίτης είναι αυτός που κρατάει τη δύναμη στα χέρια του σήμερα. Λοιπόν, κύριε Κυριακέλη, και πρέπει να κλείσουμε κάτι ως επίλογο, διότι βλέπω φτάσαμε ήδη, κοντεύουμε προς την ώρα του δελτίου ειδήσεων. Ένα λεπτό και να κλείσουμε. Αυτό που θέλω να πω, κύριε Σαμάρα, σε όλους τους πολίτες που ακούνε και σε όλους τους ακροατές, είναι ότι μπορεί να φαίνονται όλοι μεγάλοι και τρανοί και να ελέγχουν την οικονομία, να φαίνεται ότι ελέγχουν την διοίκηση, να ελέγχουν τις ειδήσεις και αυτά που ακούμε κάθε μέρα. Το μόνο πράγμα όμως από όλα αυτά που έχουν, που δεν έχουν στα χέρια τους, είναι το δίκαιο. Και όποιος έχει το δίκαιο κρατάει το δυνατότερο όπλο στα χέρια του. Και με ασπίδα την αλήθεια μπορούμε πραγματικά να κόψουμε και να σπάσουμε όλη αυτή την αποστασία που έχουν δημιουργήσει γύρω μας, όλο αυτό το άδικο που παράγουν συνεχώς, και να πάμε στη ρίζα του προβλήματος. Υπάρχει μια μηχανή η οποία παράγει συνεχώς άδικο και ο Έλληνας πολίτης καλείται πραγματικά να λύσει τα προβλήματά του και αυτό το άδικο και να διαβιώσει μέσα σε αυτό, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Θα πρέπει να σταματήσουμε αυτή τη μηχανή η οποία παράγει άδικο, και αυτή η μηχανή είναι αυτή η διαδικασία που μας έχουν εντάξει, αν το θέλετε, η διαδικασία της αποχής, η διαδικασία της απαξίωσης και η διαδικασία να ξεχάσουμε ποιοι πραγματικά είμαστε και τι δύναμη έχουμε. Άρα η στιγμή που θα μας ζητήσουν ξανά την εντολή για να μας οδηγήσουν σε άλλη μια τετραετία κατάπτωσης, επειδή πλησιάζει αυτή η ώρα, και θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι μας πολύ σοβαρά πραγματικά αν θα τους δώσουμε ξανά αυτή τη δύναμη και τη δυνατότητα, ή αν θα παραμείνουμε αμέτωχοι, ή αν θα πάρουμε πραγματικά τα ενία στα χέρια μας, ώστε να αλλάξουμε αυτή την κατεύθυνση ως κοινωνία. Η Ελλήνων Συνέλευσης έχει θέσεις για όλους και καλεί όλους τους Έλληνες πολίτες πραγματικά να γίνουν υποψήφιοι βουλευτές και να έρθουν να ελέγξουμε μαζί όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία συντελείται, γιατί πρέπει να κάνουμε ένα τεράστιο ταμείο για όλα και να δομήσουμε την Ελλήνων πολιτεία, γιατί πραγματικά μπορούμε. Αλλά για να το κάνουμε πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, στον ίδιο στόχο και σκοπό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Σαμάδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.